Εργαζόμενοι, εργαζόμενες. Άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες. Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με βάρβαρες αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές. Πολλές φορές μας έβαλαν να πληρώσουμε τα σπασμένα άλλων και τα κλεμμένα άλλων. Όμως δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης όσον αφορά το μέγεθος της κοινωνικής αναλυσίας και τον εμπαιγμό μας. Η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, η πιο άγρια, η πιο βάρβαρη, η πιο αντιλαϊκή κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από τον τόπο, η κυβέρνηση που κατάργησε το οχτάωρο δεν έχει προηγούμενο. Το σύνθημα σήμερα είναι ένα. Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβάλας, στα λοιπάσματα Καβάλας. Κάτω τα χέρια από τα λιμάνια μας. Είμαστε δίπλα και αλληλέγγυοι στους συναδέλφους μας που είναι πρωτοπόροι στην υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων στους χώρους δουλειάς. Τι πιο αυτονόητο λέμε σε αυτή την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. 5 πράγματα. Προστασία του εισοδήματος, κατώτατο μισθό που να καλύπτει τις στοιχειώδες ανάγκες των εργαζομένων, κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, προστασία της υγείας και της ασφάλειάς μας και να σταματήσουν οι καταστροφικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης που διαλύουν την οικονομία. Μετά από 12 χρόνια μνημονίων, λιτότητας και 2 χρόνια υγειονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συνολικά η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας έχει εξαντληθεί οικονομικά και κοινωνικά. Σήμερα όμως γνωρίζουμε όλοι μας ότι πέρα απ' όλα είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση, η οποία στηρίζει απροκάλυπτα φίλους, συγγενείς, οικονομικούς εταίρους με απευθείες αναθέσεις εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο όνομα της υγειονομικής κρίσης, ενώ την ίδια στιγμή έχει αφήσει το έλεος της στην τύχη τους, στους εργαζόμενους, στην υγεία, την παιδεία, δηλαδή ουσιαστικά στο κοινωνικό κράτος. Δεν πάει άλλο, συνάδελφοι. Διεκδικούμε προστασία του εργατικού εισοδήματος με γενναία αύξηση του κατώτατου βασικού μισθού στα 800 ευρώ και επαναφορά της διαπραγμάτευσης και υπογραφής Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης από τους κοινωνικούς εταίρους. Συνολική επαναφορά όλων των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και της καθολικής υποχρεωτικότητας. Κάτω τα χέρια από τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, να καταργηθεί το Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που παραβιάζει καταστρεγική θεμελιώδη ατομικά συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων που συμμετέχουν στο συνδικαλιστικό κίνημα. Προστασία του εργατικού και κοινωνικού εισοδήματος με μεγάλη μείωση στις τιμές και στους άμεσους και έμεσους φόρους, στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καύσιμα, το νερό, μέχρι και στις λιπικοινωνίες και σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Όχι παιχνίδια με τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Στους χώρους δουλειάς, στις συγκοινωνίες, στα σχολεία, στους παιδικούς παντού. Μέτρα προστασίας, αυστηρή τήρηση παντού. Το σύνθημά μας, συνάδελφοι, σήμερα είναι ένα. Βγαίνουμε μπροστά για την ενίσχυση του εισοδήματός μας, για την υπεράσπιση της δουλειάς μας, των δικαιωμάτων μας, για την προστασία της υγείας μας, για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία της Αθήνας να συνδυναμώσουν τον αγώνα τους. Στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποφάσισε την ημέρα της γυναίκας 3 ώρες στάση εργασίας, 12 με 3 προσυγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος με κατεύθυνση στην πλατεία Συντάγματος. Οργανώνουμε το πρώτο 15ο Μάρτη σύσκεψη όλων των σωματείων. Έχουμε προκηρύξει στάση εργασίας στις 29 Μάρτη και συγκέντρωση
την ημέρα που εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αγωγή που καταθέσαμε για τις διατάξεις του νόμου το έκτρωμα Χατζηδάκη, που αφορούν το κρατικό μητρό, δηλαδή το Γεμισοέ. Και έχουμε αποφασίσει το πρώτο δεκαήμερο Απρίλη να κάνουμε μια μεγάλη απεργία, γιατί όλοι μαζί μπορούμε και όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε. Όλοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα βγαίνουμε μπροστά για την υπεράσπιση της ζωής μας και στα δικαιώματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούς αγώνες.